Hey boxers, τι μου κάνετε, πώς είσαστε? Το βίντεο αυτό αναφέρεται στο τέλος της χρονιάς του 2022, πράγμα το οποίο έχω να πω το εξής. Ήταν μια χρονιά μεν ευχάριστη δε και δύσκολη, γιατί ήταν για μένα, ας πούμε, μια χρονιά η οποία γίνανε πάρα πολλές αλλαγές, γενικά πιο πολύ στην προσωπική μου ζωή και όλα αυτά, και πάντοτε, ας πούμε, προσπαθούσα, δηλαδή, με κάθε τρόπο να βρω ένα τρόπο για να μπορέσω να παίξω ένα παιχνίδι, να κάνω ένα επεισόδιο. Αλλά πιο πολύ φέτος μ' άρεσε πάρα πολύ, διότι πιο πολύ, ας πούμε, ασχολήθηκα πάρα πολύ με τα lives, γιατί τα lives για μένα γινόντουσαν κάθε Σαββατοκύριακο πιο πολύ. Καθημερινή δεν μπορούσα, γιατί δούλευα πάρα πολύ από το πρωί στο βράδυ, ήμουν ακόμα κουρασμένος για να μπορέσω μετά να κάνω ένα επεισόδιο, ένα live. Πάντως έχω να πω το εξής, ότι τα Σαββατοκύριακα τα χάρηκα πάρα πολύ τα lives, ήταν πάρα πολύ ωραία. Ήρθαν μερικά άτομα, μας επισκεφτήκανε, τα είδανε, μας γράψαν και τα σχόλιά τους κτλ. Τους έμπνεα, τους άρεσαν πάρα πολύ, ας πούμε, ξέρω εγώ, αυτά που έπαιζα κτλ. Εκεί πέρα. Παίξαμε πάρα πολλά παιχνίδια και κάθε χρόνο βάζουμε πολλά παιχνίδια στο κανάλι. Και για φέτος έχω να πω το εξής, τα έχω εδώ πέρα όλα βέβαια. Ονομαστικά τα πούμε πιο πολύ τα παιχνίδια, δεν θα εξηγήσω και καλά τι έκανα στο καθένα, για να μην βγει μεγάλο, ας πούμε, ας το πούμε έτσι πιο πολύ, ο πρόλογος, το intro, σε αυτό εδώ πέρα το συγκεντρωτικό των παιχνιδιών. Αυτό εδώ πέρα γενικά έχω να πω το εξής, πρωτού πω τα παιχνίδια, είναι ότι κάθε χρόνο λέω και καλά εδώ πέρα πιο πολύ γενικά το τι έγινε όλη τη χρονιά. Αν κάναμε κανένα vlogs, που κάναμε vlogs εκεί πέρα πιο πολύ. Και πάνω απ' όλα ακόμα αναπτύξαμε και το playlist του PC Builder. Φτιάξαμε επιτέλους, φτιάξαμε εδώ πέρα το καινούργιο μας το σύστημα. Είδα και έπαθα για να συλλέξω τα κομμάτια. Υπάρχει σχετικό βίντεο για αυτό εδώ πέρα, το καινούργιο το καινούργιο το half stacker από κάτω, το κομμάτι του half stacker εδώ πέρα του κουτιού. Θυμάμαι αυτό το half stacker, παιδιά, το είχα πάρει, θυμάμαι το 15, που το κανάλι μου το ξεκίνησα το 16, που έδειξα βέβαια πως το έφτιαξα εδώ πέρα το stacker. Δεν είχα βάλει και πάρα πολλά πράγματα μέσα, είχα βάλει μεν τα αρχικά πράγματα, δεν είχα και πάρα πολύ πλούσιο εξοπλισμό, είχα λίγες, ας πούμε, οθόνες. Είχα μόνο μία οθόνη, δεν είχα μικρόφωνο, είχα κάτι εδώ πέρα, θυμάμαι, τα έχω ξαναπεί βέβαια στο παρελθόν. Τα έχω ξαναπεί βέβαια αυτά τα πράγματα στο παρελθόν. Είχα και ένα, ας πούμε, κάτι ακουστικά με ένα μικρόφωνο που είχαν αυτοί εκεί πέρα, σαν καλωδιάκι εδώ πέρα, μπροστά που μιλούσα. Μεν περάσαν τα χρόνια και δουλεύοντας πάρα πολύ και με πάρα πολύ καλή οικονομία, επιτέλους, όπως ό,τι λέω το κάνω, έφτιαξα και το στάκερ από κάτω, προκειμένου να μπορέσω να κάνω μια διπλή δουλειά. Δηλαδή, άμα έκανα, ας πούμε, ξέρω εγώ, ήθελα να κάνω επεισόδια, επειδή τα Σαββατοκύριακα για μένα ήταν τα κενά τα οποία μπορούσα, ας πούμε, να ασχοληθώ με το gaming κτλ. Καθόμουν και πιο πολύ έπαιζα ένα παιχνίδι και ταυτόχρονα δίπλα το από κάτω το σύστημα έκανε το render του. Ούτως ώστε, κατά τη διάρκεια που εγώ εδώ πέρα έπαιζα, δίπλα γινόταν το render. Για να μην, ας πούμε, κάνω render σε ένα βασικό υπολογιστή και να περιμένω μέχρι πότε τελειώσει το render για να παίξω το παιχνίδι. Γιατί με αυτόν τον τρόπο χάναμε πολύτιμο χρόνο. Οπότε, κάτσε λίγο να πούμε τα παιχνίδια τα οποία παίξαμε, γιατί κάθε χρόνο βάζω παιχνίδια και το κανάλι, κάθε χρόνο βάζω παιχνίδια στο κανάλι και το κανάλι πραγματικά έχω να πω ότι έχει μεγαλώσει πάρα πολύ και πραγματικά για μένα τώρα είναι η 7η χρονιά που διανύουμε, 7 χρόνια Game Boxers, 7 χρόνια δηλαδή πραγματικά έχω βάλει πολλά παιχνίδια, έχω περάσει τόσα πολλά με αυτό το PC εδώ πέρα, έχω κάτσει πάρα πολύ εδώ πέρα, έχω αφιερώσει ώρες και στιγμές πάρα πολύ ωραίες αξέχαστες και ακόμα, ας πούμε, παλιά παίζαμε και horror, τώρα δεν ξέρω να παίζω horror, πρέπει να πάρω και την απόφασή μου. Έχω να πω και το εξής πράγμα, ήρθε και ο παλαιός, ο θρυλικός παίχτης, ο παιχταράς μας και μας ξαναεπισκέφτηκε για να κάνουμε μαζί, ας πούμε, κάποια live στα οποία κάναμε και να παίξουμε κάποια παιχνίδια, παίξαμε μερικά Assassin's Creed εκεί πέρα και ένα Witcher προκειμένου να φτιάξουμε κάποια επεισόδια με αυτόν. Τον ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας επισκέφθηκε και ευελπιστούμε να ξανάρθει να παίξουμε εδώ πέρα και πάνω απ' όλα να έρθουν και καινούργοι gamers να παίξουν ή να συνδεθούμε διαδικτυακά και να παίξουμε. Λοιπόν, πάμε να πούμε λίγο τα παιχνίδια. Α, και σε κάθε τέλος, όταν τελειώνω εδώ πέρα το διάλογό μου, θα βλέπετε κλασικά όλη την πορεία των παιχνιδιών που έχουμε παίξει. Οπότε, ονομαστικά μόνο. Τα παιχνίδια τα οποία παίχτηκαν στη χρονιά του 2022 είναι τα εξής: Metroid Prime, The Legend of Zelda, Wind Waker, Castlevania, Lords of Shadows, Ultimate Edition, Luigi's Mansion 3. Α, ναι, αυτό είναι... Συγγνώμη, μια διακοπή θέλω να κάνω και αυτό. Αυτό είναι αυτό εδώ πέρα. Η νέα μου η κονσόλα, το έχω βάλει εδώ πέρα. Το πάρω μία, μάλιστα. Πραγματικά, ορίστε, νάτι. Είναι η νέα μου κονσόλα, το Switch. Ήθελα πάρα πολύ καιρό να το πάρω. Το είχα σχεδιάσει από πέρσι να το πάρω, ξέχασα να το πω.
ότι κατά τη διάρκεια που φτιάξαμε αυτό εδώ πέρα το σύστημα, ήθελα να πάρω και αυτή εδώ πέρα την κονσόλα, την οποία την κατάφερα και την πήρα. Δεν θέλω να εξηγήσω τι κάνει και πώς είναι. Πάντως έχω να πω ότι οι κασετούλες μας. Κάτσε λίγο να τα ανοίξω για μία. Οι κασετούλες μας είναι τόσο σωστά μικρές. Κασετούλες είναι τόσο σωστά μικρές που βέβαια από αυτά τα τσιπάκια σε σχέση με τις κάπως κασετάρες που είχαμε τη δεκαετία του 90 είναι τεράστια διαφορά τους. Τώρα απλά όσο πάνε τις μικραίνουν και τις κάνουν σε μορφή τσιπ για να παίξεις ένα παιχνίδι. Οπότε το βάζεις μέσα. Ένα λεπτάκι. Το βάζεις μέσα. Και αν θες πας και παίζεις. Εντάξει παιδιά. Οπότε. Ναι, με αυτά τα παιχνίδια που σταμάτησα τώρα π.χ. και έλεγα π.χ. το Luigi Mansion στο 3, το οποίο βέβαια και μέσα από όλα αυτά ανήκουν και μερικά ας πούμε παιχνίδια που είναι του Switch, το οποίο βέβαια το Switch το ενώσαμε με το Elgato για να κάνουμε τα live μας και να κάνουμε και τα επεισόδια μας. Το Elgato έχω πει τι είναι, υπάρχει σχετικό βίντεο στο YouTube, αναθέξτε να το δείτε όσοι θέλετε να δείτε τι έχω κάνει, τι πατέντα έχω κάνει για να μπορέσει οποιοδήποτε να θέλει να συνδέσει μια κονσόλα για να παίξει. Π.χ. το Switch εγώ το έχω ενώσει με το Elgato για να κάνω, όπως είπα, τα lives μου και τα επεισόδια μου με αυτά τα παιχνίδια του Switch. Λοιπόν, μείναμε. Luigi Mansion 3 παίξαμε. The Legend of Zelda Link's Awakening. Άλλο παιχνίδι του Switch. GoldenEye 007 Perfect Dark. Εντάξει, αυτά είναι Nintendo 64. Άλλες κονσόλες που είχα από το παρελθόν και τις συνδέσαμε το Elgato. Οπότε GoldenEye 007 Perfect Dark. The Legend of Zelda Ocarina of Time. Castlevania, Lords of Shadows, Mirror of Fate, Horizon Zero Dawn Complete Edition, Donkey Kong 64. Α, στο επόμενο που θα πω είναι το εξής πράγμα. Υπήρχε στο Steam ένα πακέτο, το οποίο πραγματικά δεν το έβλεπα ότι υπήρχε, αλλά δεν περίμενα ας πούμε, να έχει μέσα πολλά παιχνίδια. Δηλαδή είναι το πακέτο του Hello, το οποίο εκεί πέσα στο Hello, πιο πολύ έβαλα τα παλιά παιχνίδια του Hello και μερικά παιχνίδια τα οποία δεν τα είχα παίξει εγώ. Εντάξει, είναι ας πούμε εδώ πέρα στο πακέτο του Hello είναι το Hello Reach. Το Hello Reach είναι το Hello το 0. Είναι το Hello πριν το Hello το 1. Δεν υπήρχε τότε, υπήρξε εκεί πέρα, το έβαλα και το έπαιξα. Ωραίο ήτανε. Όπως λέμε, στο πακέτο του Hello ανήκουνε το Hello Reach, Hello Anniversary, το Hello το 1 είναι. Hello 2, Hello 3, Hello 4, Hello, Hello HD, HD. Η γραφή Hello HDST και Hello Infinite. Αν με ρώταγε κάποιος, θα το πω στο τέλος καλύτερα για να είμαστε πιο τέτοιο. Minecraft Adventures Season 2. Το Minecraft κατάφερα βρήκα σερβερ και το ένωσα, ούτως ώστε το αγόρασα μάλλον, κατάφερα και βρήκα, το αγόρασα το Minecraft και έβαλα, εγκατέστησα σερβερ και ξαναξεκινάμε πάλι από την αρχή. Χτίζοντας πάλι από την αρχή πράγματα και οτιδήποτε άλλο, είμαστε μέσα στην επιβίωση. Απλά έχουν μπει κάποια επεισόδια μέσα τώρα μέχρι στιγμή στο κανάλι. Θα μπουν και άλλα από εδώ και πέρα. Έχουμε ξεπεράσει και θα φτάσουμε πιο πέρα τα 70 επεισόδια. Θα φτάσουμε κάποια στιγμή, πιστεύω, του χρόνου στα 100 και φεύγα. Και είναι ένα παιχνίδι ατελείωτο που ο καθένας μπορεί να το χρησιμοποιήσει προκειμένου να φτιάξει πράγματα σε κουτάκια πάνω απ' όλα με βάση τη φαντασία του. Κάτι τη φαντασία του. Εντάξει, παιδιά. God of War 4, ωραίο παιχνίδι. Hello Infinite το είπαμε. Pray for the Gods. Donkey Kong Country. Donkey Kong Country το 1. Αλλά θα πω και γι' αυτό. Μισό λεπτό. Donkey Kong Country. God of War 2. Donkey Kong Country 2. Diddy Kong Quest και Evil West. Τα οποία έχω να πω το εξής. Όσα αφορά αυτά τα παιχνίδια μας. Το σύνολο των παιχνιδιών είναι 24. 24 παιχνίδια βάλαμε φέτος. Μεν, μερικά τα τερματίσαμε, άλλα δεν τα τερματίσαμε. Απλά θα τα τερματίσουμε την επόμενη χρονιά, όποτε βρούμε καιρό και χρόνο για να τα τερματίσουμε και να τα παίξουμε. Τώρα, τι θέλω να πω, όσον αφορά, τι θέλω να πω. Θέλω να πω το εξής, ότι το Donkey Kong Country και το Donkey Kong Country το 2, όπως και το God of War το 2, ξέρω ότι υπήρχαν emulators. Δεν τους χρησιμοποίησα ποτέ μου. Δεν ήξερα, υπήρχαν βέβαια, δεν ήξερα ότι ας πούμε πώς να τους χρησιμοποιήσω. Και βέβαια εγώ το ανακάλυψα τώρα και ξέρω ότι από εδώ και πέρα ότι όσα παιχνίδια υπήρχαν από το παρελθόν τα οποία είχα ασχοληθεί όσον αφορά
πιο πολύ με Super Nintendo σε μια παιδική ηλικία τη δεκαετία του 90, γιατί εγώ ξεκίνησα να παίζω από 5 χρονών παιδάκι μικρό. Τώρα είμαι 22, λέει. Τώρα είμαι 33, λυπάμαι. Εντάξει. Μεγαλώνω ηλικιακά, εγώ δεν σταματήσω ποτέ να παίζω. Πάντα θα αισθάνομαι παιδί μέσα μου, αυτό λέω πάντα. Τότε ήμουν 5 χρονών, τώρα είμαι 33. Και ό,τι είχα παίξει κάποτε θα το βάλω στο κανάλι μου πάλι. Είναι κάποια παιχνίδια από το παρελθόν τα οποία τα είχα ξαναπαίξει. Θέλω να τα ξαναπαίξω πάλι αρχή για να τα δείτε κι εσείς, για να θυμούνται οι παλιοί και να μαθαίνουν οι νέοι με τι παιχνίδια ξεκινήσαμε εμείς κάποτε να παίζουμε. Και όσα παιχνίδια δεν είχα, ας πούμε, την ευκαιρία κάποτε να τα αγοράσω και να τα παίξω, τώρα θα τα γνωρίσω τώρα. Έστω και μέσω. Γιατί βέβαια κάποτε δεν είχαμε τέτοια PC, δεν είχαμε ούτε κινητά, είχαμε τίποτα δεν είχαμε. Και απλά πιο πολύ ασχολιόμασταν πιο πολύ με PlayStation, κονσόλες κτλ. Και πιο πολύ για να μάθουμε για το τι νέο κυκλοφορεί, ας πούμε, ξέρω εγώ, στο κόσμο του gaming, πηγαίναμε και αγοράζαμε τα περιοδικά εκεί πέρα, προκειμένου να δούμε τι συμβαίνει. Ακόμα και τις λύσεις δεν είχαμε, ας πούμε, ίντερνετ για να δούμε πιο πολύ. Ξαναλέω, δεν είχαμε ίντερνετ, ούτε κινητά είχαμε, τίποτα δεν είχαμε. Και απλά πιο πολύ κοιτάζαμε τις λύσεις από τα περιοδικά. Τώρα, ας πούμε, τη λύση τη λέει εμφανή στο YouTube. Αν κάποιος π.χ. έχει κολλήσει σε ένα παιχνίδι. Εγώ π.χ. σε μερικά παιχνίδια, που βέβαια είναι με πολλούς γρίφους, δεν βρίσκω τη λύση παρακάτω και αναγκάζομαι λίγο πολύ να ανοίξω το YouTube για να δω έστω μια λεπτομέρεια. Γιατί πάντα τα μεγάλα μυστήρια πιο πολύ στις λεπτομέρειες κρίνονται. Εντάξει, παιδιά. Και έτσι λοιπόν θέλω να πω ότι αυτά τα παιχνίδια που είπα πριν, το Donkey Kong Country το 1 και το 2, το Diddy's Kong Quest και το Spado και το God of War το 2, αυτά ήταν πιο πολύ σε emulator μορφή. Άλλα του PlayStation 2 και άλλα του Super Nintendo. Όσοι ξέρουν από Super Nintendo ξέρουν τι πάνε να πει η κονσόλα του SNES που υπήρξε κάποτε τη δεκαετία του 90. Για να μην το μονοπωλώ το θέμα, θα μπουν και άλλα παιχνίδια από το παρελθόν βέβαια, που δεν είχα ξανασχοληθεί σε μια κάποτε παιδική ηλικία μικρή, και όσα δεν γνώρισα ξαναλέω θα τα βάλω και αυτό στο κανάλι μου για να τερματίσουμε και αυτά. Μ' αρέσει πάρα πολύ να παίζω παιχνίδια. Κάτι άλλο θέλω να σημειώσω να πω. Θα πω και άλλα βίντεο που βάλαμε. Να πω κάτι άλλο όσο αφορά τα παιχνίδια. Υπήρξαν παιχνίδια τα οποία από το παρελθόν που τα είχα αγοράσει, γιατί τα είχα πάρει σε προσφορά, μεν τα ξεκίνησα, είναι παγωμένα. Κάποια στιγμή θα τα πιάσω και αυτά για να μπορέσουν να τερματιστούν και αυτά. Δεν τα έχω αμελήσει, δεν τα έχω παρατήσει. Απλά τα κρατάω μεν παγωμένα λίγο για να στρώσω λίγο, να νοικοκυρέψω λίγο την κατάσταση. Γιατί όπως είπα και σε μένα, έχουν γίνει κάποιες αναλλαγές μέσα σε όλο αυτό το χρόνο πάρα πολύ. Και κάποια στιγμή αυτά τα παιχνίδια τα οποία έχω αφήσει από το παρελθόν θα τερματιστούν. Π.χ. τερματιστήκανε, δεν απατώ με κάποια παιχνίδια όπως π.χ. το Far Cry New Dawn, όπως π.χ. το Gradia το 2 HD Remastered, αυτά τερματιστήκανε. Τσακ μπαμ, τελείωσα. Μεν ήταν δύσκολα παιχνίδια, ήταν μεγάλα, ήταν δύσκολα και μεγάλα. Αυτό το κακό, είχαν μεγάλη περιπέτεια. Κάποια στιγμή εκεί που θα κάνω τα live, κάποια στιγμή εκεί που θα κάνω κάποια άλλα επεισόδια σε νέα παιχνίδια τα οποία βγαίνουν στο μετέπειτα από εδώ και πέρα, στη νέα χρονιά. Συγγνώμη, θα ανατρέχω πιο πολύ να κάνω και κάποια. Θα επιλέγω ένα παιχνίδι από το παρελθόν και με αυτό το ασχολούμαι, το καλλιεργώ προκειμένου να το τερματίσουμε. Εντάξει, παιδιά. Αλλά δεν θέλω να βγει άσχημο, θέλω να βγει ωραίο και όμορφο. Για να το έχουμε εκεί πέρα μέσα, να το θυμόμαστε. Όποιος θέλει να ανατρέξει να δει το τι παιχνίδια έχω παίξει. Εντάξει, παιδιά. Τώρα, θέλω να πω για κάτι άλλο. Όπως είπα στην αρχή, βάλαμε και κάποια βίντεο του PC Builder. Ό,τι αγαπώ πάρα πολύ, μου αρέσει πάρα πολύ, γιατί αυτόν τον υπολογιστή τον έχω κατεβάσει, τον έχω λύσει, τον έχω ξεβιδώσει, τον έχω κάνει, του έχω βάλει μέσα παπάδες, θα του βάλω και άλλους παπάδες, θα αρχίσει να πετάξει, πολλά θα γίνουν. Πάντως βλέπω καλύτερα γραφικά, βλέπω καλύτερες επιδόσεις και πολλά άλλα πράγματα. Μεν έχω να πω ότι υπήρξαν και οι βλάβες μου, υπήρξαν. Το οποίο με φοβίζανε πάρα πολύ. Αναγκαζόμουν π.χ. να ανοίγω τον υπολογιστή, να εντοπίσω τις βλάβες, να τις λύνω, κάτι καλωδιάκια ήταν εκεί πέρα κτλ. Τα λύσαμε, βάλαμε καινούργια ανεμιστηράκια. Βάλαμε τα Noctua, τα καινούργια τα ανεμιστηράκια, τα οποία με βοηθάνε πάρα πολύ. Θα το προσέξετε ότι σε κάθε live το οποίο κάνω, από εδώ και πέρα βέβαια, νομίζω από τα μέσα του χρόνου και μετά, από εκεί πέρα έγινε τέλος πάντων, στο οποίο υπήρχε πολύ θόρυβος. Γιατί θυμάμαι πριν είχα κάτι άλλο. Της Cooler Master, τα Jet Flow νομίζω ήταν αυτά, τα οποία ήταν καλά μεν, παρήγαν καλό αέρα, παγωνιά πολύ στο PC, αλλά πολύ θόρυβος. Και αυτά παράγουν καλό αέρα, είναι αθόρυβα. Μ' αρέσουν πάρα πολύ. Με αποτέλεσμα να γίνει το live πιο πολύ αθόρυβο, να ακούγομαι εγώ πιο πολύ. Εντάξει, παιδιά, μην ακούγεται κάποιος άλλος ήχος. Εντάξει, αυτό έχω να πω και
Συν τη άλλη, έχω δείξει και πιο πολύ πώς έφτιαξα το PC του από κάτω. Το οποίο αυτό το κοιτάζω, το έχω δει ρε παιδιά πάρα πολλές φορές. Μ' αρέσει πάρα πολύ και λέω μέσα μου, εγώ το φτιάξα εγώ αυτό το πράγμα. Γιατί εκείνη τη μέρα θυμάμαι έφαγα μια να το φτιάξω. Γιατί το κουτί του από κάτω ήταν πάρα πολύ στενό. Πάρα πολύ στενό και δηλαδή είναι στην ουσία σαν να το μπούκωσα με καλώδια. Γιατί από πάνω λες, είμαι από την πίσω μεριά και κάνω ένα cable management να το κουμαντάρω, να το κλείσω πίσω το καπάκι. Αλλά από πέρα κάτω. Γενικά υπήρξε πολύ καλό διωμάνι και είδα και έπαθα για να τα συμμαζέψω, να τα νοικοκυρέψω τα πράγματα. Δηλαδή έβαζα πολύ τα ειράψη για να μπορέσω να συμμαζέψω το χώρο του. Εντάξει, αυτό έχω να πω. Και όσον αφορά πιο πολύ το PC Builder, βάλαμε τρία βίντεο, το οποίο είναι το Half Stacker 935F. Αυτό εδώ πέρα είναι. Ένα άλλο βίντεο το οποίο λεγόταν καινούργια εργαλεία. Και ένα άλλο βίντεο το οποίο λεγόταν οθόνες στον αέρα. Εντάξει, οθόνες στον αέρα πιο πολύ έβαλα τα stands, προκειμένου να στέκονται πιο πολύ οι οθόνες μου στον αέρα και να έχω από κάτω πιο πολύ, πάρα πολύ χώρο για να μπορέσω να βάζω και άλλα πράγματα από κάτω. Γιατί οι βάσεις μου πιάνανε αρκετό χώρο. Δεν μ' άρεσε αυτό. Και όσον αφορά vlogs δεν έκανα πολλά. Δεν μ' άρεσε αυτό. Μάλλον πιο πολύ φέτος, όχι φέτος, του χρόνου. Του χρόνου πιο πολύ θα ασχοληθώ με τα vlogs. Πιστεύω ότι πρέπει να με μάθετε πιο καλύτερα και έτσι πιο πολύ θα ασχοληθώ με τα vlogs, θα έχει πλάκα. Τα vlogs τα οποία έβαλα είναι π.χ. το ένα λέγεται χαρά και εργασία και το άλλο είναι χαρούμενα γενέθλια. Το χαρούμενα γενέθλια πιο πολύ είναι τα γενέθλιά μου που γίνανε, που ψήσαμε κάτω με τη μαμά και τον μπαμπά. Με τη μαμά και τον μπαμπά ψήσαμε κάτω εκεί πέρα, τέλος πάντων, φάγαμε, κάναμε τα γενέθλιά μου, ωραία, ήταν να περάσουμε ωραία και όμορφα και ήθελα π.χ. αυτή τη στιγμή την ωραία την όμορφη να τη βάλω στο κανάλι μέσα για να την έχω να τη θυμάμαι. Και η χαρά και η εργασία, εντάξει, ήμουν στη δουλειά και εκεί κατούσα το κινητό μου από εδώ πέρα, από εδώ και από εκεί. Με έπαιρνα στιγμιότυπα εκεί πέρα, βίντεο, για να μπορέσω μετά να τα συμμαζέψω όλα μαζί σε ένα ενιαίο. Και έριξα πιο πολύ τη διαδρομή που ακολουθώ, τα χιλιόμετρα που κάνω, για να πάω παραγγελίες και οτιδήποτε άλλο. Εντάξει, παιδιά. Θέλω να πω το εξής και θα το κάνω, θα το ορίσω από εδώ και πέρα αυτό, ότι κάθε φορά που κάνω ας πούμε, ένα συγκεντρωτικό βίντεο θέλω να ξέρετε το εξής. Εγώ θέλω με βάση αυτά τα παιχνίδια τα οποία εγώ έπαιξα, ποιο παιχνίδι για μένα σε σχέση με αυτά που έπαιξα μ' άρεσε πάρα πολύ και το καταθέτω σαν πρώτο. Υπήρξαν δύο παιχνίδια τα οποία ας πούμε, μ' άρεσαν πάρα πολύ και τα έβαλα στην κορυφή και ήμουν πολύ δύσκολο να αποφασίσω. Ήταν το God of War το 4 και το Halo Infinite. Αν εγώ διάλεγα ανάμεσα σε αυτά τα δύο παιχνίδια, εγώ θα διάλεγα το Halo Infinite. Το Halo Infinite μου άρεσε πάρα πολύ. Γενικά ήμουν πάρα πολύ fan του Master Chief από πολύ παλιά. Εντάξει, το God of War ωραίο ήταν. Ήταν πάρα πολύ συναισθηματικό, συγκίνηση, περιπέτεια πολύ. Αλλά εντάξει, παιδιά, τα γραφικά του Halo Infinite ήταν άλλη φάση. Εντάξει, ήθελα τα πολεμικά μου άρεσαν πιο πολύ. Και σαν δεύτερη μοίρα πιο πολύ κατατάσσω το God of War το 4. Οπότε, σαν πρώτο παιχνίδι τη χρονιά που εγώ μ' άρεσε και τερμάτισα. Για το 2022 ήταν το Halo το Infinite, το οποίο ήταν φανταστικό, ωραίο παιχνίδι. Δείτε τα lives που κάναμε για αυτό το παιχνίδι, γιατί όποιο παιχνίδι και να δείτε τώρα στην πορεία των παιχνιδιών, που είναι τα συγκεντρωτικά των παιχνιδιών που θα δείτε μετά από την ομιλία μου, όλα είναι lives. Όλα τα παιχνίδια τα οποία θα δείτε από εδώ και πέρα είναι όλα lives, εκτός από 2-3 μερικά εκεί πέρα τα οποία βγήκαν σε επεισόδια. Όσα παιχνίδια τερμάτισα που ήταν του παρελθόντος, δεν θα τα βάλω στο συγκεντρωτικό το βίντεο που κάνω τώρα. Πιο πολύ βάζω παιχνίδια τα οποία έχω τερματίσει και. Όχι, έχω τερματίσει. Πιο πολύ βάζω παιχνίδια τα οποία πρωτοέβαλα στο κανάλι μου για τη χρονιά του 2022. Εντάξει, παιδιά. Και όσον αφορά το ένα βίντεο, ξέχασα να πω το οποίο λεγόταν καινούργια εργαλεία. Αυτό το καινούργιο εργαλείο απλά μου είχαν πάρει εδώ πέρα η δική μου κάποια εργαλεία που και μένω ένα πιστολάκι το οποίο γυρίζει αυτόματο για να μπορέσω να ξεβιδώνω πιο εύκολα και γρήγορα κάποιες βίδες από εδώ πέρα από το Stacker, γιατί είδα και πάθαινα κάθε φορά με το κατσαβίδι για να τα ανοίγω. Εντάξει, παιδιά, δεν έχω. Εντάξει, πιστεύω ότι με βοηθήσαν πάρα πολύ. Τους ευχαριστώ πάρα πολύ. Απλά δεν έχω να πω τίποτα άλλο. Θέλω πάντα ας πούμε, να βγαίνει μικρό το intro μου, ο πρόλογος. Αν θα έκανα κάτι σαν αλλαγή του χρόνου. Θα ήθελα πιο πολύ ας πούμε να μπορέσω να βάλω ένα άλλο intro στο κανάλι μου καθώς ας πούμε κάποιος μπαίνει μέσα σε αυτό, γιατί έχουμε προχωρήσει όσον αφορά τα παιχνίδια τα οποία και σαν κανάλι έχουμε αυξηθεί κι άλλο πιο πολύ και θέλω να δείξω πιο πολύ όποιος πρωτομπαίνει στο κανάλι μου ένα καινούριο βίντεο intro σαν παρουσίαση, παρουσιαστικό για τον οποιοδήποτε ας πούμε μπαίνει στο κανάλι μου για να με γνωρίσει. Εντάξει παιδιά,
Πιο πολύ θέλω να πω το εξής, ότι του χρόνου θα ασχοληθώ με τα vlogs. Πιο πολύ με τα vlogs θα ασχοληθώ, γιατί έχουμε μείνει πίσω σε αυτά και πιστεύω ότι με αυτόν τον τρόπο θα αναπτυχθούμε και άλλο πολύ με τα vlogs. Χώρος δεν ξέρω αν θα, γιατί έχω καιρό να κάνω χώρος. Παιδιά, χώρος, παιδιά, δεν θέλω να ξανακάνω. Αν θα το ξανακάνω, καλύτερο να είμαι με κάποιον άλλο παρέα μαζί μου. Πιο πολύ αν επιστρέψει ξανά πάλι ο θρυλικός μας ο παίκτης που ξανά μας επισκέφτηκε. Ίσως με αυτόν εκεί πέρα παίξουμε λίγο πιο πολύ και κανένα χώρο παιχνίδι. Εντάξει. Δεν έχω να πω τίποτα άλλο. Προχωράμε δυνατά, δυναμικά. Το μόνο που έχω να πω είναι το εξής, ότι πριν, θέλω να το πω, να το βάλω και στο βίντεο και αυτό, ότι πριν 2 χρόνια παρουσιάστηκε ένας κακός ιός, το οποίος κατάπληξε πάρα πολύ όλο τον πλανήτη και τη χώρα μας και όλα αυτά. Αυτός ο ιός, ο κακός λοιπόν, με βρήκε εμένα, ναι. Αυτός ο ιός με βρήκε και πέρασα πάρα πολύ άσχημα. Ήταν μια δύσκολη εβδομάδα, πολύ είχα υψηλό πυρετό και ευτυχώς εντάξει πρόλαβα να κάνω τις δουλειές μου κτλ. Αυτό κάθε φορά λέμε ας πούμε και καλά, καλή υγεία να έχουμε κτλ. Ήταν βέβαια πολύ ανυπόφορος ιός, με πρόσβαλε εμένα πάρα πολύ, πολύ υψηλό πυρετό, είδα και έπαθα. Γερός αγώνας, βγήκα νικητής, τον ξεπέρασα, έγινα καλύτερα και δεν σταματάμε μέχρι στιγμής να παίζουμε εδώ πέρα, γιατί το μόνο πράγμα που ας πούμε σε αυτή την περίοδο που ήμουν κλεισμένο σε ένα δωμάτιο για καραντίνα η δικιά μου για να μην κολλήσει κανένας άλλος, η μόνη παρέα για μένα ήταν αυτό εδώ. Αυτό εδώ πέρα λοιπόν μου κράτησε μεγάλη παρέα γιατί όταν π.χ. δεν αισθανόμουν καλά και τα λοιπά και δεν είχα τι να κάνω, καθόμουν εδώ πέρα πιο πολύ για να μπορέσω να μπω στο ίντερνετ, να παίξω κανένα παιχνίδι, να κάνω ένα live για να μπορέσω και καλά να δω τι θα κάνω, πώς να σκοτώσω τον χρόνο μου, να προχωρήσω, να κάνω και τα λοιπά. Πώς να περάσω την ώρα μας, το πω έτσι. Δεν έχω να πω τίποτα άλλο. Αυτά είναι τα παιχνίδια μας τα οποία παίξαμε, 24 παιχνίδια. Θα μπουν και άλλα παιχνίδια στο κανάλι. Έχω ακούσει, έχω διαβάσει ότι θα μπουν και άλλα παιχνίδια τα οποία μέχρι στιγμής είναι και εξελιγμένα και τα λοιπά. Σιγά σιγά αναπτυσσόμαστε. Δεν έχω να πω τίποτα άλλο. Καλή υγεία να έχετε. Όλα καλά να σας πάνε, παιδιά. Ξέρω ότι είναι δύσκολες εποχές. Κάνουμε ό,τι μπορούμε. Να προσέχετε λοιπόν. Εγώ πρόσεξα όσο μπορούσα. Δυστυχώς και να προσέξω μου την έσκασε. Και ήταν ότι πιο χειρότερο. Τουλάχιστον εύχομαι να το περάσετε κι εσείς. Εντάξει, παιδιά. Οπότε, δεν έχω τίποτα άλλο να προσθέσω. Αυτά ήθελα να κάνω. Λίγο μικρό είναι το intro μας. Οπότε από εμάς, τους Game Boxers, εμένα και το Μάγο, σας ευχόμαστε καλά Χριστούγεννα. Χρόνια πολλά, καλά Χριστούγεννα. Καλή χρονιά, γιατί αυτό το βίντεο θα μπει μέσα στα Χριστούγεννα, γιατί θέλω να περάσω και ωραία Χριστούγεννα. Σας ευχόμαστε λοιπόν καλά Χριστούγεννα, χρόνια πολλά, καλή χρονιά, υγεία να έχετε πάνω απ' όλα, αγάπη, υγεία και ευτυχία στις οικογένειές σας. Οι Game Boxers θα βρίσκονται εδώ πέρα και κάθε Σάββατο και Κυριακή και όποτε έχω ευκαιρία πάνω απ' όλα θα με βλέπετε στο κανάλι στο YouTube. Μπορεί να με συνδέσω και στο Twitch, εάν με αφήσει βέβαια, γιατί κάτι παίζει με το Steam, θα το βρω και αυτό το μυστήριο ότι παίζει λοιπόν. Αλλά πάντως έχω συνδέσει πιο πολύ να παίζει YouTube και Facebook. Οπότε εκεί πέρα θα με βλέπετε και θα παίζω παιχνίδια, εντάξει. Πιστεύω τα έχω ρυθμίσει όλα και είμαστε μια χαρά, εντάξει. Λοιπόν, αυτά παιδιά, τελειώσαμε. Τα καλύτερα εύχομαι, όπως είπα και πριν και πάλι, γεια σας, γεια σας, Gameboxers, καλή χρονιά και χρόνια πολλά, εντάξει. Λοιπόν, τα ξαναλέμε την επόμενη χρονιά του 2023 με περισσότερα παιχνίδια. Οι Gameboxers θα είναι εκεί πέρα, εντάξει παιδιά. Αυτά λοιπόν. Γεια σας και καλή συνέχεια!